Είμαστε ελαφριχέριδες. Να είστε καλά. Να είστε και είστε καλά. Να βάλουμε ένα ψηλωτάκι και τελειώσουμε. Πόσο χρόνο. Ξαφνικά σκάει ο κορονοϊός και όλη η καραντίνα. Μέσα σπίτι, τίποτα. Τρέχαμε στα σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε φαγιά να μην πεθάνουμε και από την πείνα, γιατί λέγανε ότι θα κόψουν και τα καράβια και τα πάντα. Εδώ ένα νησάκι μικρό. Ψαράς είμαι και ακόμα δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα ψάρια. Γιατί δεν κινούνται ούτε Σαντορίνη που τα πουλάγαμε, έχουν ανοίξει τα εστιατόρια, ούτε εδώ. Το χωριό είναι μικρό, μια φορά άμα πάμε στο ψάρεμα τέρμα και τα έχουμε τα καίκια δεμένα. Άδεια έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα αλλιεύματά μας. Οπότε δεν συμφέρει να πας, καλύτερα κάθεσαι. Γιατί να χαλάς τα ψάρια για να μην μπορείς να τα πουλήσεις. Καθόμαστε και περιμένουμε να ανοίξει η σεζόν. Εμείς συνήθως ανοίγαμε 25 Μαρτίου. Αυτό μας πέτυχε στην καραντίνα, επομένως δεν ανοίξαμε καθόλου. Η καραντίνα απλά μας παράτηνε λίγο το χειμώνα που δεν δουλεύουμε. Δηλαδή την αγρανάπαυση, το ότι ασχολούμαστε με όλα τα περιφερειακά εκτός από τη δουλειά μας, δηλαδή με τα περιβόλια. Με την κάπαρη που μαζεύουμε, με τα ραδίκια, με όλα αυτά. Αυτό το επίδομα που δώσαν στους 800 ευρώ, αλλά δεν αρκεί. Αν κάποιος δεν έχει κάποια χρήματα στην άκρη, δεν θα μπορούσε να τη βγάλει με τίποτα. Είμαστε μια οικογένεια με 4 παιδιά. Οι γονείς μου, άλλοι 2, 6. Αυτοί οι 6, για να τραφούν, να πληρώσουν τους λογαριασμούς, να πληρώσουν τις ασφάλειες, το ΕΦΚΑ, δεν είναι δυνατόν με 1.600 ευρώ, 800 δηλαδή από τη μητέρα μου και 800 από τον πατέρα μου, με τίποτα. Προσδοκώ να λειτουργήσουμε όσο πιο normal γίνεται. Εισόδημα δεν προσδοκώ. Το ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε πλεώνασμα. Το μόνο που μας απασχολεί είναι το να πληρώνουμε όλους τους λογαριασμούς. Το καλοκαίρι τούτου θα είναι δύσκολο, το γνωρίζουμε. Αλλά με λίγη οργάνωση μπορούν να επιτευχθούν όλα.